Λοιπόν, μεγάλες προκρίσεις χθες και έξυπνες. Και η Bayern, πολύ έξυπνη η Bayern. Μίλησε η κλάση, η εμπειρία, ναι. Όλα της Bayern χθες. Και η Real. Η Real ήξερε αυτό, έκανε αυτό που ήξερε να κάνει. Ναι, γιατί δεν το έκανε, πέρασε και φάγε 4. Συμβαίνουν αυτά. Τώρα πάνε σε όλα. Αντώνη, πες στοίχημα. Όχι. Μπράβο, Αντώνη. Ξεκίνα. Ποτέ μου. Λοιπόν. Μπράβο, Αντώνη. Πέντε επιλογές για σήμερα. Σώθηκες, Αντώνη, εσύ. Πέντε, πέντε κιόλας. Πέντε σήμερα. Ναι. Θα στραφούμε βέβαια στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Α, κορυφαία πέμπτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. All time. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Θεωρώ ως βασικό ποντάρισμα το ότι αξίζει να πάμε στις προκρίσεις τόσο του Ολυμπιακού όσο και του ΠΑΟΚ. Με βάση την εικόνα που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, μεν θα μπορούσε να έχει πολύ πιο εύκολο έργο Ολυμπιακός βάσει του σκορ. Αλλά στο τέλος αυτό το 3-2 αφήνει πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς και για τις δύο πλευρές. Εννοείται ότι μιλάμε για μια Φενέρ που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία της. Άλλη κλάση. Εμένα μου δείξε πάρα πολλές αμυντικές αδυναμίες όμως. Έχει σπαταλήσει πάρα πολλές δυνάμεις και στο πρωτάθλημα. Δίνω το προβάδισμα στους ερυθρόλευκους. Γι' αυτόν τον λόγο θα πάω με την πρόκριση. Σε ό,τι αφορά σε ένα ειδικό στοίχημα, μου φαίνεται αρκετά τσιμπημένο το γεγονός ότι το ενδεχόμενο σκοράρει ο Κώστας Φορτούνης σήμερα κυκλοφορεί στο 5. Είναι μια αρκετά υψηλή απόδοση. Ήταν πάρα πολύ καλός και στο πρώτο παιχνίδι. Θα κουβαλήσει την μπάλα. Σημαντική και η επιστροφή του Ποντένσε, ώστε να είναι ακόμα λίγο πιο ελεύθερος ο Φορτούνης στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά soft η άμυνα της Φενέρ με βάση τα όσα είδαμε στο Καραϊσκάκης. Πρόκριση στην κανονική διάρκεια. Πρόκριση γενικότερα. Είναι στο 1,90 αυτή τη στιγμή. Ανεξαρτήτως το πώς θα πάει, ακόμα και στα πέναλτι να πάει. Και στο παιχνίδι της Τούμπας, ΠΑΟΚ Club Breeze, ήταν ένα αρκετά σφιχτό μάτς. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να βρει ένα γκολ στο Βέλγιο ο ΠΑΟΚ. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Το χάλασε στα τελειώματα των φάσεων. Δεν αποτελεί φόβητρο η Club Breeze, η οποία έχασε πάρα πολύ χρόνο. Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά με το γεγονός ότι άργησε να απολύσει τον Ρόνι Ντάιλα. Δεν υπάρχει πίεση, λένε αυτή τη στιγμή, στην Breeze με βάση το 1-0. Έχει γεμάτο απουσιολόγιο. Πάμε πρόκριση ΠΑΟΚ και εδώ πέρα. Είναι λίγο πιο πάνω από ότι του Ολυμπιακού, είναι στο 2 και κάτι ψηλά. Με την ορμή της Τούμπας, ναι. Με την ποιότητα που έχει και εδώ θα πάω σε έναν σκόρερ επίσης. Αντρία Σίβκοβιτς, αρκετά ψηλά, στο 3-30. Έδειξε να ψάχνει πάρα πολύ τον γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Θα τον βοηθήσει το παιχνίδι, θα παίρνει πρωτοβουλίες, δοκιμάζει το πόδι του. Τα ρεπορτάζ θα πέσουν... δεν θα παίξει δηλαδή. Ναι, θα είναι βασικός. Θα πέσουν πάρα πολύ, γιατί έδειξαν και στο πρώτο μάτσο ότι πάνε πάρα πολύ πάνω στον Κωνσταντέλια. Μπορεί να βρει τους χώρους ο Ζίβκοβιτς στο 3-30 να σκοράρει. Και κλείνω με Μπραζιλεϊράο. Δεν γίνεται τώρα να μην κλείσω με Μπραζιλεϊράο. Μπουταφόγκο, Ατλέτικο Γκοιανίενσε, αρκετή γκρινιά. Τα έχουν με τη διαιτησία στην Ατλέτικο Γκοιανίενσε. Γελάω γιατί σκέφτομαι, που είπες για τον Κωνσταντέλια, σκέφτομαι ότι δεν ξέρω αν θα παίξει ο Κωνσταντέλια. Λες, Παντελή, να μην παίξει. Άμα μπει στο δεύτερο, χρειάζεται. Ούτε καν για τον Ζίβκοβιτς δεν μπορεί να είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, για πες όμως. Okay, θα δούμε και τι θα πει και ο Σάββας. Πάμε, τώρα θα έχουμε το Σάββα μετά. Ναι, για πάμε. Μποταφόγκο, Ατλέτικο Γκοιανίενσε. Αρκετά θέματα στην άμυνα η Μποταφόγκο. Ψάχνεται. Η Μπότα. Η Μπότα που πέρσι έκανε μια τρομερή σεζόν, αλλά έχασε στο τέλος το πρωτάθλημα. Στα πάνω του Τσικίνιο. Μια και λέμε για Τσικίνιο, χθες σκόραρε ο Σκάρπα με τον Ατλέτικο Μινέιρο. Καλά πάνε όλοι αυτοί. Εντάξει, φίλε, μπατέρα του πάνε. Τα έχουμε τη διαιτησία φιλοξενούμενη. Σοκ. Από ένα γκολ. Περιμένω από τις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι με την άμυνα που έχουν και από τις δύο πλευρές μπορούμε να δούμε ένα γκολ-γκολ. Αυτές τις πέντε επιλογές για σήμερα. Φενέρ Ολυμπιακό, στην πρόκληση του Ολυμπιακού. Ο Τσικίνιο είναι ότι κίνιο να υποθέσω. Εγώ μπερδεύτηκα. Λάθος δικό μου. Έχεις δίκιο. Πάμε. Πρόκριση έχει Ολυμπιακού. Φάει η Ιαπωνία σε ένα άστο, πρόκριση Ολυμπιακού και να σκοράρει ο Φορτούνης. Στο 1,90 και στο 5 αντίστοιχα. Μαύρος, πρόκριση ναι. ΠΑΟΚ και γκολ Ζιβκοβίτς, όχι Μπέντμπιλντερ, ξεχωριστά όλα αυτά. Ναι. Στο 2 και στο 3,30 και Μποταφόγκο Ατλέτικο Γκοιανίενσε γκολ-γκολ που είναι σε αποδόσεις outsider. Τα είπα πολύ γρήγορα. Βέβαια. Καλύτερο δίδυμο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί σε Φενέρ και Μπρίζα αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Καλύτερο δίδυμο από αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί? Δεν έχει ξαναφέρει καλύτερο δίδυμο. Αντωνής. Είναι τρομερός και έχει φοβερό λόγο.